Εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος κατατέθηκαν τα χρήματα σε 323 νεφροπαθείς του νόμου Σερών και σε 43 μεταμοσχευμένους για το διατροφικό επίδομα. Τα χρήματα έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων, ενώ σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία δεν υπήρξε καθυστέρηση στην καταβολή τους. Σήμερα μπαίνει στους λογαριασμούς των επιδοτούμενων το επίδομα, το διατροφικό επίδομα, το οποίο είναι για το μήνα Ιούνιο, είναι για τους νεφροπαθείς και τους μεταμοσχευμένους. Ο αριθμός των νεφροπαθών που γι' αυτό το μήνα θα πληρωθούν είναι 323 άτομα και οι μεταμοσχευμένοι είναι 43. Το ποσό αυτό, όπως ξέρουμε, ικανοποιεί τις ανάγκες τους για μετακινήσεις και για τα αναλώσιμα υλικά που χρησιμοποιούν. Υπήρξε πάλι μια καθυστέρηση στην καταβολή του, αλλά το έχουμε πει επανειλημμένο ότι δεν είναι δική μας, από δική μας επαιτειότητα, επειδή αυτά ελέγχονται πλέον από την Θεσσαλονίκη σε επίπεδο περιφέρειας και όχι από εδώ, από την, το Τμήμα Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Εμείς από την πλευρά μας από σήμερα κιόλας, για να μην πω από χτες, από σήμερα κιόλας ξεκινήσαμε και κάνουμε τις καταστάσεις για την επόμενη πληρωμή. Το αφήνουμε μέχρι τελευταία στιγμή όμως χωρίς να το κλείσουμε, γιατί υπάρχουν διακυμάνσεις. Μπορεί να υπάρξουν καινούργιοι νεφροπαθείς, μπορεί να υπάρξουν κάποιοι θάνατοι και θα πρέπει αυτοί να βγουν από τη λίστα. Οπότε κρατάμε την κατάσταση ανοιχτή για κάποιες τελευταίες διορθώσεις άμα χρειαστούν. Πιστεύω ότι θα μπούμε σιγά σιγά, θα μπει η περιφέρεια στους ρυθμούς τους κανονικούς, ώστε να μην υφίσταται, να μην υπάρχει αυτή η καθυστέρηση που υπάρχει κάθε φορά, και βρισκόμαστε κι εμείς σε δύσκολη θέση απέναντι στους επιδοτούμενους, οι οποίοι τους καταλαβαίνουμε απόλυτα, έχουν απόλυτο δίκιο, γιατί είναι έστω και αυτό το βοήθημα που τους δίνεται είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς, για να παλεύουν το πρόβλημά τους. Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και πιο ενεργή. Εν τω μεταξύ, προβληματισμό και ανησυχία προκαλεί το γεγονός πως τον τελευταίο καιρό έχει αυξηθεί ο αριθμός των νεφροπαθών στον νομό Σερών και μάλιστα έχουν αυξηθεί τα περιστατικά σε νεαρές ηλικίες. Μένετε, υπάρχουν αλλαγές. Τώρα αυτή τη φορά είχαμε αρκετούς, γι' αυτό τον καινούριο μήνα που θα κάνουμε τις καταστάσεις, από ό,τι με ενημέρωσε η συνάδελφος που ασχολείται με το αντικείμενο, υπάρχουν και καινούργιες αιτήσεις. Δυστυχώς. Τώρα ακριβές νούμερο δεν μπορώ να σας πω, αλλά σίγουρα έχουμε, αν κρίνουμε ότι σε σύγκριση με άλλες περιφερειακές ενότητες, εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι 323 για το μήνα Ιούνιο που πληρώθηκαν, ας πούμε, 323 ήταν οι νεφροπαθείς και 43 οι μεταμοσχευμένοι, σίγουρα είναι ένας μεγάλος αριθμός για την ενότητά μας και δυστυχώς αυξάνεται ο αριθμός αυτός.